Μουσείο του Λούβρου και είναι Ιούνιος του 2018. Η έξοχη και μεγάλη αυλή του Λούβρου με τις σύγχρονες γυάλινες πυραμίδες που υπάρχουν, άγαλμα του βασιλιά Ήλιου, αυτός που έφτιαξε τα περισσότερα κτίσματα στο Λούβρο, και αμέσως βλέπουμε την Λούβρο, μεγάλο μουσείο στο Παρίσι, και υπάρχουν γύρω στις 40 αίθουσες, 5 είναι οι μεγάλες, 40 το σύνολο, που έχουν ελληνικά αγάλματα, αλλά κυρίως είναι αντίγραφα της ρωμαϊκής εποχής από τα ελληνικά πρωτότυπα τα οποία έχουν χαθεί, και αμέσως βλέπουμε 4 γιγάντιους σατήρους συνοδεία του Διόνυσου, οι οποίοι είναι στην αίθουσα αυτή της ρωμαϊκής εποχής, 1ος αιώνας μετά Χριστό, συμπληρωμένα τα αγάλματα, και αμέσως άλλο ένα άγαλμα το θεωρούν ο Σενέκας, είναι από μαύρο μάρμαρο, πορφυρίτης, μαύρο μάρμαρο, γυαλιστερό, και πιθανόν λέγουν ότι είναι ο Σενέκας, απροσδιορίστου χρονολογίας γράφουν τα βιβλία. Ωραιότατο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, από πορφυρίτη, μαύρο μάρμαρο, διχρωμία μαρμάρων. Δεν ήταν τόσο καλό το φως στην αίθουσα από τα παράθυρα, και φαίνεται η Αθηνά, η οποία και αυτή είναι από τα λάφυρα, τα οποία πήρε ο Ναπολέον από την Ιταλία κατά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Το πίσω μέρος της Αθηνάς, καθώς στο μουσείο της Νάπολης της Ιταλίας υπάρχει το αντίστοιχο άγαλμα, λίγο αρκετά μεγαλύτερο, του θεού του Απόλλωνος, στην διχρωμία με το πορφυρό μάρμαρο. Τα χέρια της Αθηνάς είναι από χαλκός, επιχρυσωμένος χαλκός, συμπληρωμένο και αυτό το άγαλμα κατά την αναγέννηση της θεάς Αθηνάς. Και εδώ φαίνεται η κεφαλή της Αθηνάς, και οι αίθουσες στο Μουσείο του Λούβρου, η συγκεκριμένη αίθουσα ήταν η στάβλη του βασιλικού ανακτόρου του Λούβρου. Και πάλι ωραιότατη προτομή, και αυτή είναι από την Ιταλία, πορφυρίτης της θεάς Αθηνάς, με το υπέροχο κράνος, ωραία κατατομή, ωραία γραμμή του αγάλματος, η θεά Αθηνά, είναι και αυτό 2ος αιώνας μετά Χριστό, και αυτό προέρχεται από την Ιταλία και πιθανόν από τις συλλογές Μπορκέζε. Η Μπορκέζε, μεγάλη οικογένεια της Ιταλίας, πλούσια οικογένεια, και είχε πάθος με το να συλλέγει αρχαιότητες, καθώς στο Μουσείο της Νάπολης η μεγαλύτερη συλλογή θεωρείται συλλογή Μπορκέζε. Επιτύμβει, είναι πλάκα, έξεργο έργο, ελληνικό, ελληνιστικό, εποχής, και είναι οι νύμφες που χορεύουν, και εδώ είναι μια έξοχη κεφαλή 2ος αιώνας, τέλος 2ου αιώνα, και πιθανόν είναι ο Αντίνος. Ο Αντίνος έχει αρκετά αγάλματα το Παρίσι, στο Λούβρο, και είναι ο Αντίνος ο ευνοούμενος του αυτοκράτορα του Ανδριανού. Ο αυτοκράτορας ο Ανδριανός, 2ος αιώνας, 117-135 αυτοκράτορας της Ρώμης, και αγαπούσε τον Αντίνο, και μετά τον άδικο θάνατο του Αντίνου διέταξε ο αυτοκράτορας τη θεοποίησή του, και γίνανε πάρα πολλά γάλματα και πρωτομές. Ένας ωραιότατος δίσκος, μαρμάρινος, μυητικός δίσκος, και είναι και οι 12 θεοί του Ολύμπου, κατά σειρά από τον Δία, τον Πλούτονα, την Περσεφόνη, και οι 12 θεοί του Ολύμπου στον δίσκο αυτό. Ωραιότατο και αυτή πλάκα, θωράκιο, και στα κεφάλια τους έχουν πύργους, που σημαίνει είναι θεές της τύχης που προστατεύουν τις πόλεις. Η αίθουσα αυτή στο Λούβρο ονομάζεται αίθουσα των σκλάβων, και αυτή είναι η σκλάβη, διχρωμία μαρμάρων, έχει άλλον έναν σκλάβο από την απέναντι μεριά, και στο κέντρο της αίθουσας δεσπόζουν μεγάλα αγάλματα, και το πρώτο το οποίο βλέπουμε είναι ο έρωτας,
ο έρωτας όπως τον είχε φτιάξει ο Πραξιτέλης. Ο Πραξιτέλης τον έρωτα τον έφτιαξε ως έφηβο γύρω στα 16-17 χρονών, και πάλι ο έρωτας είναι από τον έρωτα των θεσπιών του Πραξιτέλη, παραλλαγές του ίδιου θέματος. Το καλύτερο βέβαια είναι στο μουσείο Νάπολης της Ιταλίας, ο έρωτας του Πραξιτέλη. Όλα τη γράφουν τον έρωτα του Πραξιτέλη, την Εχάλκινο στις θεσπιές της Βιωτίας, και απέναντι είναι η θεά η Αφροδίτη, Πραξιτέλη και αυτό το έργο, και είναι και ο έρωτας που παίζει με την περικεφαλαία του Άρεος. Ο Άρης είναι ένας από τους συζύγους της Αφροδίτης. Βασικά με τον ύφιστο ήταν η Αφροδίτη, αλλά ερωτοτροπούσε και με τον Άρη, και εδώ ο έρωτας έχει πάρει την περικεφαλή του Άρεος, ότι ο έρωτας υπηρεσχεί του πολέμου. Η όμορφη κεφαλή της θεάς Αφροδίτης, το πρότυπο άγαλμα ήταν η κνηδία Αφροδίτη, έργο του Πραξιτέλη, 4ος αιώνας π.Χ. Και πάλι βλέπουμε την όμορφη κεφαλή της Αφροδίτης, και ακριβώς απέναντι είναι τα δύο αγάλματα των ερώτων, και αυτό με αρκετές παραλλαγές από το πρωτότυπο έργο του Πραξιτέλη. Ο Πραξιτέλης τον έφτιαξε τον έρωτα γύρω στα 17 ετών έφηβο, ενώ αντίθετο ο Λύσιπος τον έκανε παιδί, τον έκανε μικρό παιδί την ώρα που περπατάει. Και πάλι κεφαλή του έρωτος, ο οποίος είναι η διπαθής, ο έρωτας. Και πάλι αυτή, το δεύτερο άγαλμα νομίζω έχει καλύτερη εκτέλεση, με τα ωραία μαλλιά και τα φτερά φαίνονται, από τους έρωτες στην αίθουσα των σκλάβων στο μουσείο του Λούβρου. Οι έρωτες του Πραξιτέλη, 4ος αιώνας, και πάλι μια ωραιότατη προτομή, 2ος αιώνας μετά Χριστό, είναι του Αντίνοου, του ερωμένου, του αυτοκράτορα του Αδριανού. Ο Αδριανός φιλέλληνας, ο Αντίνος ήταν από την Νίκαια της Βυθινίας, την Μικρά Ασία απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, αγαπούσε και αυτό τον αυτοκράτορα και πνίγηκε στον Νείλο. Και πάλι εδώ ένα ωραιότατο άγαλμα της Ιεράς, της Βασίλισσας των Θεών με τη σφαίρα της γης. Και εδώ πάλι είναι το δεύτερο άγαλμα του Διός Πατέρα των Θεών και των Ανθρώπων, ο Δίας με τον Κεραυνό. Το άλλο άγαλμα βρίσκεται στην αίθουσα των Καριάτιδων. Ο Δίας με τον Κεραυνό στο χέρι, το πρόσωπο του Θεού ήρεμο, και ο κεραυνός φαίνεται, πιθανόν το άγαλμα να είναι και λίγο συμπληρωμένο κατά την αναγέννηση, η γνωστή κεφαλή του Διός, ο Δίας Πατέρας Θεών και Ανθρώπων, και στο χέρι βαστάει τον κεραυνό. Μου άρεσε αρκετά το άγαλμα με τον χιτώνα, όρθιος ο Δίας, και το άγαλμα μάλλον θυμίζει λίγο τον Πολύκλητο. Πιθανόν το πρώτο άγαλμα να ήταν του Πολυκλήτου του Χάλκινου, και βάσει αυτού φτιάξανε τα αντίγραφα, καθώς Πραξιτέλης τα έκανε λίγο σαν σίγματα, γάλματα. Και πάλι ο Δίας, ο Σάραπης με το μόδιο στο κεφάλι. Το μόδιο είναι μέτρο του σιταριού, και πάντα ο Σάραπης ο Δίας λατρευόταν στην Αίγυπτο των Πτολεμαίων, ήταν μέτρο που μετρούσαν το σιτάρι και το έχουν στο κεφάλι του Θεού για να δίνει πάντα εφορία στην Αίγυπτο. Εδώ φαίνεται μία ωραιότατη νύμφη με την Ιδρία, ο Δίας με τον κεραυνό, και πάλι δίπλα είναι ένα στυλοβάτης, ένα άγαλμα, πιθανόν να είναι και Δίας. Δεν είναι ολόκληρο το άγαλμα, και αυτός είναι ένα άγαλμα του αυτοκράτορα του Τίτου της Ρώμης. Αυτός ο στυλοβάτης, η κεφαλή του Δία, μπορεί να είναι και Ασκληπιός, μοιάζουνε, μια όμορφη, πολύ όμορφη κεφαλή του Διός, 2ος αιώνας και αυτό μετά Χριστό. Τα περισσότερα αγάλματα είναι της αυτής εποχής, 1ος και 2ος αιώνας μετά Χριστό. Ακέραιο και μεγάλο άγαλμα του Ασκληπιού. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής,
έχει πέτασο στο κεφάλι, φοράει στο κεφάλι, το φίδι κάτω, η βακτηρία στο δεξί χέρι, ο θεός της ιατρικής, ο γιος του Ασκληπίου και ο πολιούχος θεός της Επιδαύρου. Το φίδι, οι θεοί κυριαρχούνε. Αυτό είναι η έννοια του φιδιού, κυριαρχούν στις κακές δυνάμεις, που το φίδι, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα κρύο πράγμα και οι θεοί κυριαρχούν. Και πάλι άγαλμα του Αντίνου υπομορφή Αιγυπτιώτη. Αιγυπτιώτης ο Αντίνος από αλάβαστρο, και αυτό είναι δεύτερος αιώνας μετά Χριστό. Υπάρχει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας μεγάλο άγαλμα Αιγυπτιώτη Αντίνου. Ένας φιλόσοφος, μαύρο μάρμαρο, στην ήθια αίθουσα των σκλάβων και μεγάλη δεξαμενή, μεγάλο συντριβάνι, έξεργη πλάκα, ανάγλυφο, ο Απόλλωνας δεξιά, και πάλι το ένα από τα γάλματα, αυτό είναι κέραιο άγαλμα του Αντίνοου. Ο Αυτοκράτορας, 117 έγινε Αυτοκράτορας μετά Χριστό, έως το 138 ο Αδριανός. Ο Αντίνος, μεγάλο άγαλμα του Αντίνου, έχει γύρω στα 5 αγάλματα η αίθουσα αυτή και το Λούβρο του Αντίνου, 3 ολόκληρα μεγάλα αγάλματα και 3 πρωτομές. Πάλι κεφαλή του Αντίνου, δεύτερος αιώνας μετά Χριστό, και τον έχει και με λίγο με τον πάνθυρα το ζώο του Διόνυσου, και εδώ πιθανόν είναι η θέτιδα επάνω στην πρίμνη του πλοίου, την οποία κατ' εντολή του Διός πήγε με τον Πηλέα και γεννήθηκε ο Αχιλλέας, ολόκληρο άγαλμα με την θεά της θάλασσας, την θέτιδα, την κόρη του Νηραίος. Πιθανόν το άγαλμα, το κεφάλι του αγάλματος είναι ολόκληρο, κατά την γέννηση φτιαγμένο, πρέπει να έχει χαθεί το άγαλμα, αλλά ταιριάζει απόλυτα η θέτιδα επάνω στην πρίμνη του πλοίου. Λούβρο. Η κεφαλή του αγάλματος της θέτιδας που είναι πάνω στην πρίμνη, ωραιότερη κεφαλή, φτιαγμένη από τους λήπτες της αναγέννησης κατά το 17ο αιώνα, καθώς η Γαλλία είχε δείξει μεγάλη γλυπτική τον 17ο αιώνα το 1600. Στο Λούβρο, στο πρώτο όροφο, υπάρχει ολόκληρη αίθουσα αφιερωμένη στη γλυπτική του 17ου αιώνου, εβδόμου της Γαλλίας, της χρυσής εποχής των γλυπτών της Γαλλίας. Και πάλι βλέπουμε αυτούς τους σατήρους, σάτυροι και μανάδες, συνοδεία του Διόνυσου, αρχαία αγάλματα συμπληρωμένα, και πρέπει να ξέρουμε ότι όλα τα αγάλματα και την ρωμαϊκή εποχή είναι φτιαγμένα όλα από Έλληνες. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει ούτε ένα όνομα Ρωμαίου γλύπτη, Λατίνου γλύπτη, ένα όνομα. Είναι μεν ρωμαϊκής εποχής, αλλά οι γλύπτες είναι Έλληνες, οι οποίοι είχαν τεργαστήρια και τα πρότυπα τα αντλούσαν από τους μεγάλους δασκάλους του 4ου αιώνα. Η αίθουσα των σκλάβων, πρωτομή Αυτοκράτορα του Τραϊανού πιθανόν. Και πάλι εδώ βλέπουμε ένα άγαλμα Διόνυσου, Διόνυσος σάτυρος, ο οποίος έχει στο κεφάλι τα σταφύλια, σαν στεφάνι ο Διόνυσος, βάκχος Διόνυσος, και στο δεξί χέρι έχει την ράβδο και στο αριστερό χέρι έχει τα σταφύλια. Ο βάκχος Διόνυσος, έξοχο άγαλμα το οποίο βρίσκεται στην αίθουσα των σκλάβων. Μεγάλο και ωραιότατο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης με το γιο της τον Έρωτα. Το αριστερό χέρι το έχει ψηλά η Αφροδίτη με τον Αντίχειρα και κάτι δείχνει και προσπαθεί να φτάσει το χέρι της ο Έρωτας. Πιθανώς είναι κάποια άρνηση της θεάς, αλλά ο Έρωτας αντιδρά, θέλει τον Έρωτα. Ωραιότατο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, έχει αρκετά αγάλματα, πάνω από 10 το μουσείο της Νάπολης. Και πάλι θεά Αφροδίτη, εδώ δεν είναι γυμνή, στο δεξί χέρι έχει το μήλο από το γνωστό
από τον γνωστό μύθο. Να, εδώ φαίνεται Πραξιτέλης επίησε, δεν είναι ο Πραξιτέλης του 4ου αιώνα, αλλά είναι άλλος Πραξιτέλης των ρωμαϊκών χρόνων, ο οποίος έφτιαξε αυτό το υπέροχο άγαλμα της Αφροδίτης με το μήλο, που προέρχεται από το γνωστό μύθο του Πάρη, που με την εκλογή του Πάρη που έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη, καθώς ήταν η Αθηνά και η Ήρα και ο Πάρης προτίμησε την Αφροδίτη. Ωραιότατο άγαλμα νύμφης με στεφάνι στο κεφάλι, ολόκληρη η αίθουσα, και εδώ είναι η μία θεά από τις 7 μουσες και έχει στο χέρι της το προσωπείο, την μάσκα. Αυτό το άγαλμα το ωραίο, τα βιβλία λένε ότι είναι ο Σενέκας, απροσδιορίστου χρονολογία, στα μάτια ένθετα είναι και είναι από μαύρο μάρμαρο. Και εδώ ένα ωραιότατο άγαλμα της χαριτωμένης θεάς της Αρκαδίας, η θεά η Αταλάντη. Η Αταλάντη από την Αρκαδία, που μαζί με τον Μελέγρο είχαν λάβει μέρος στον κυνήγι του Καλλιδόνιου Κάπρου. Η Καλλιδόνα είναι στην Άμφισσα. Ωραιότατο άγαλμα της Αταλάντης από την Αρκαδία. Και πάλι μικρό άγαλμα Βάκχου. Μικρός Διόνυσος. Δεν εικονίζουν όλα το Διόνυσο. Ορισμένα είναι και το και είναι η συνοδεία του Διόνυσου η Βάκχης και εδώ είναι το κεφάλι της Αταλάντης. Η Αταλάντης, η χαριτωμένη θεά της Αρκαδίας, η οποία ήταν στην συνοδεία της Αρτέμιδος. Και πάλι ο Αντίνος, άλλο μεγάλο άγαλμα στην αίθουσα αυτή του Αντίνου, ο οποίος είναι ως Κυπουρός. Και αυτό είναι από τη συλλογή Μπορκέζε, έχει έρθει από τον Απολέοντα στο Παρίσι. Ο Αντίνος ως Κυπουρός, με τα ρούχα του Κυπουρού, το καπέλο επάνω για τον ήλιο, κατά τις δουλειές οι οποίες γίνονται στα κτήματα. Αγάλματα αρκετά στην αίθουσα των σκλάβων, αυτή η ωραία Αθηνά από Πορφυρίτη, και αυτή προέρχεται από το Μουσείο της Νάπολης, από τη συλλογή Μπορκέζε, και αυτό το ωραιότατο άγαλμα ενός νέου ο οποίος είναι σε μέθεξη και μοιάζει με τον Ερμαφρόδητο σε όρθια στάση, ο γιος της Αφροδίτης και του Ερμού, πρωτομή της θεάς Αθηνάς. Και πάλι μια ιέρια σε αυτόν τον χώρο, και φαίνεται σαν να είναι και η Ήρα, διχρωμία μαρμάρων, κόκκινου σκούρου προς το καφέ μάρμαρο, και πάλι αυτή η έξοχη μούσα η οποία έχει και το στεφάνι στο κεφάλι της, η έξοχη μούσα στο Μουσείο του Λούβρου. Και αυτός είναι ο Τίτος, ο στρατηγός της Ρώμης, ο οποίος κατέλησε τα Ιεροσόλυμα, έγινε η λεδασία των Ιεροσολύμων από τον στρατηγό Τίτο, καθώς και στη Ρώμη υπάρχει η αψίδα του Τίτου. Ολόκληρη η αίθουσα των σκλάβων, ο μεγάλος λουτήρας στο κέντρο, αιγυπτιακά αγάλματα και αυτό το άγαλμα το αιώτατο διχρωμία μαρμάρων της Ήρας. Αγάλματα τα οποία έχουν και αιγυπτιακή τεχνοτροπία. Έξεργη πλάκα μαρμάρων με έρωτο ειδής που έχουν τα σκύπτρα τους και είναι έτοιμοι για να δράσουν. Ο θρόνος του Διώσε στο κέντρο, ο οποίος είναι άδειος, ο θρόνος με τη σφαίρα της εξουσίας, αυτή η έξεργη πλάκα, ο Καλλιδόνιος Κάπρος, φτιαγμένος πιθανόν από κάποιο σύμπλεγμα της θύρας του κυνηγιού του Καλλιδονίου του Κάπρου, και πάλι άλλο έξεργο έργο, και είναι πιθανόν ένα συμπόσιο ή κάποια άρρωστη που την επισκέπτονται οι γιατροί, καθώς είναι θλιμμένες οι γυναίκες. Και πάλι άλλο έργο, έξεργο έργο ενός αρρώστου, ο οποίος είναι πιθανόν έτοιμο θάνατος και η γυναίκα του κλαίει και έχει την πλάτη της στον ετοιμοθάνατο,
σε αυτό το όμορφο και ωραίο έργο, είναι δεύτερος αιώνας και αυτό μετά Χριστό, και έχει και την περικεφαλαία κάτω που σημαίνει ότι ήταν στρατιωτικός. Ένα έξεργο έργο ενός του Ηρακλή. Και πάλι η Αφροδίτη. Αφροδίτης έχει αρκετές το Μουσείο της Νάπολης, όλα τη γράφουν, την κνίδη Αφροδίτη του Πραξιτέλη, 360-320 περίπου ο Πραξιτέλης, 4ος αιώνας π.Χ. Η κεφαλή της θεάς Αθηνάς από πορφυρίτη και από μέταλλο, και αυτή είναι στην αίθουσα. Και πάλι το όμορφο και μεγάλο άγαλμα του Διός με τον κεραυνό στο χέρι, το άγαλμα συμπληρωμένο κατά την αναγέννηση, η κεφαλή του Διός, ο κεραυνός ο οποίος έχει και τις γραμμές που τις βλέπουμε όταν κάνει κεραυνό στον ουρανό, και πάλι αυτό το έξεργο με τον Ηρακλή, έναν αθλητή, και αυτό το αρχαίο μαρμάρινο σεντούκι που υπάρχει στην αίθουσα αυτή. Λούβρο, οι αίθουσες, οι χρυσοστόλισσες αυτές είναι στην ρωμαϊκή περίοδο αφιερωμένες και έχουν ζωγραφιστεί κατά τον 17ο αιώνα, όταν το Λούβρο ήταν ανάκτορο, και στα κεντρικά μετάλλια υπάρχουν θέματα της ελληνικής μυθολογίας. Οι τρεις χάριτες αμέσως και οι αυτοκράτορες που υπάρχουν μέσα, οι πρωτομές των αυτοκρατόρων, είναι του Τιβέτου Αυγούστου, Οκταβιανός Αύγουστος, 27 π.Χ. Και 14 μετά Χριστό. Η τοιχογραφία η οποία βλέπουμε προέρχεται από την Πομπεία, 2ος αιώνας π.Χ. και έχει γίνει το 70, εξεράγει ο Βεζούβιος, και αυτές είναι πρωτομές των Ρωμαίων, του Βεσπασιανού και άλλων αυτοκρατόρων, και συνήθως η διαφορά με τις ελληνικές πρωτομές είναι ότι στην ρωμαϊκή πρωτομή οι ουλές και τα χαρακτηριστικά του προσώπου φτιάχνονται ως έχουν. Ένα ωραιότατο σύμπλεγμα, και είναι ο Ρέστης και ο Πυλάδης, 1ος αιώνας μετά Χριστό, ανασυνορμολογημένο κατά την αναγέννηση και συμπληρωμένο, ο Ρέστης και Πυλάδης, από την τραγωδία Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Καθώς φαίνεται και το πιτάκιο της τραγωδίας στο αριστερό χέρι του Πυλάδη. Ένας ελληνικός μαρμάρινος διακοσμητικός αμφορέας με διονυσιακό θέμα επάνω, και στην αίθουσα υπάρχουν αρκετές πρωτομές Ρωμαίων αυτοκρατόρων και στρατηγών, και πριν η Ρώμη γίνει πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Φαίνονται οι πρωτομές. Βεσπασιανός ο αυτοκράτορας, ήταν στρατηγός πρώτα, έξεργη πλάκα, και πάλι αυτό το έξεργο και ωραιότατο γλυπτό του Ορέστη και του Πυλάδη. Ο Πυλάδης πιθανόν είναι με την τραγωδία στο χέρι της Ηλέκτρας, και ο Ορέστης είναι δίπλα πιο ψηλός, καθώς ο Ορέστης ήταν ο γιος του Αγαμέμνονα. Ωραιότατη πρωτομή στην αίθουσα, και δύο μικρές χάλκινες πρωτομές, η Λιβία και ο Οκταβιανός Αύγουστος. Η Λιβία ήταν η γυναίκα από το γένος του Αγρίπα. Έξεργο γλυπτό στον τοίχο, θωράκιο από θυσία, ό,τι είχε απομείνει ελληνιστικών χρόνων. Και αυτή η έξοχη πρωτομή του Οκταβιανού Αύγουστος. Οκταβιανός Αύγουστος, ο οποίος το 27 π.Χ. έγινε Αύγουστος έως αυτοκράτορας της Ρώμης, πρώτος αυτοκράτορας, έως το 14 μετά Χριστό. Μάχη στους Φιλίππους, ναυμαχία στο Άκτιο, όπου κυριάρχησε, και έγινε Αύγουστος το 27. Φαίνεται ολόκληρο το άγαλμα του Οκταβιανού Αυγούστου. Τα βιβλία λέγουν ότι το
το άγαλμα το περισσότερο είναι από νεότερο άγαλμα από την κεφαλή, προέρχεται από τον 2ο αιώνα μετά Χριστό και η κεφαλή είναι από τον 1ο αιώνα μετά Χριστό και ολόκληρο το άγαλμα όπως φαίνεται του Οκταβιανού Αυγούστου. Οι διάφορες προτομές, ο γερμανικός, πάλι βλέπουμε προτομή του Οκταβιανού Αυγούστου, 27 π.Χ., 14 μετά Χριστό, ως Αύγουστος της Ρώμης και ολόκληρο το άγαλμα του Οκταβιανού Αυγούστου, το σώμα είναι από άλλο άγαλμα και το κεφάλι είναι πρόσθετο, τα συνηθίζαν αυτά στην ρωμαϊκή εποχή. Οι δύο προτομές του Αυγούστου και της γυναίκας του της Λιβύας και εδώ μια άλλη έξοχη ωραιότατη προτομή και αυτές είναι οι προτομές του γερμανικού, γερμανικός Αύγουστος. Πάλι άλλη προτομή σε νεανικά χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου. Και εδώ είναι ένα έξοχο και μεγάλο άγαλμα, είναι 1ος αιώνας π.Χ. και 1ος αιώνας μετά Χριστό. Το άγαλμα αυτό πιθανόν είναι ο Κλεομένης ο Αθηναίος, 1ος αιώνας π.Χ. και 1ος αιώνας μετά Χριστό, ως Κλάβδιος και Μάρκελος, Ρώμη περί το 20 π.Χ. παίρνανε το σώμα και φτιάχνανε άλλο κεφάλι. Κλεομένης ο Αθηναίος με συμπλήρωση Κλάβδιος Μάρκυρος Ρώμη Μάρμαρο 1,80 ύψος περί το 20 π.Χ. το πίσω μέρος του αγάλματος του Κλεομένους του Αθηναίου στην αίθουσα της ρωμαϊκής περίοδου που παρουσιάζεται. Και πάλι άγαλμα Ρωμαίου Αυτοκράτορα, άλλο είναι αυτό, πάλι στην ίδια αίθουσα, είναι και αυτό 1ος αιώνας μετά Χριστό και εδώ είναι η Δήμητρα, ένα άγαλμα της Δήμητρος, μπορεί να είναι και η φλόρα της Ρώμης, η φλόρα της Ρώμης μάλλον με τα άνθη και με την εφορία και βαστάει στο αριστερό της χέρι το κέρας της αμάλθειας και στο δεξί χέρι έχει τα στάχια και την εφορία για να ζήσει ο άνθρωπος ως Δήμητρα και ως Φλόρα, ως Αυθονία η θεά της Ρώμης. Οι προτομές των στρατηγών και αυτοκρατόρων, γερμανικός, οι προτομές αυτές, ο γερμανικός ήταν από την οικογένεια του Οκταβιανού Αυγούστου. Πάλι προτομή του Κλαβδίου, Κλάβδιο 41-54 μετά Χριστό, αυτοκράτορας της Ρώμης και αυτή είναι η Αγρυπίνα, η οποία ήταν η γυναίκα του Αγρύπα Γαμπρού, του αυτοκράτορα του Οκταβιανού, καθώς πάντρεψε την κόρη του με τον Αγρύπα. Το σύμπλεγμα του Πυλάδη και του Ορέστη, ο Πυλάδης είναι όπως κοιτάμε αριστερά και ο Ορέστης δεξιά. Ο Πυλάδης βαστάει στο χέρι του τον πάπυρο με την τραγωδία της Ηλέκτρας. Στην αίθουσα έχει τοποθετηθεί και πάλι το άγαλμα της Μεσαλίνας από το ρωμαϊκό παλάτι, η Μεσαλίνα, αυτοκράτηρα ήτανε. Και εδώ είναι οι αυτοκράτορες, ο Τιβέριος, αυτοκράτορας Τιβέριος, 14 μετά Χριστό έως το 37, ο Τιβέριος ο αυτοκράτορας, πάλι είναι η προτομή του Τιβερίου του αυτοκράτορα, που πιθανόν λένε ότι στα χρόνια του έγινε και η σταύρωση του Ιησού Χριστού, του Τιβέριου του αυτοκράτορα. Αυτή είναι η γυναίκα του Οκταβιανού Αυγούστου η Λιβία, ωραιότατη προτομή από μαύρο μάρμαρο που υπάρχει στην αίθουσα της ρωμαϊκής εποχής και ολόκληρη η αίθουσα με τα αγάλματα και πάλι άλλο άγαλμα της εποχής και αυτοκράτορας της εποχής.
της Ρώμης. Και αυτοί είναι οι αυτοκράτορες, ο Κλάβδιος 41-54 μετά Χριστό, ο Κλάβδιος, ο Τιβέριος είναι 14-37 μετά Χριστό, και αυτός είναι ο Νέρονας. Ο Νέρονας είναι του 57 έως το 68 μετά Χριστό, προτομή του Νέρονος, 57-68 μετά Χριστό, αυτοκράτορας της Ρώμης, ο Νέρονας. Και πάλι Οκταβιανός, και πάλι ο Τιβέριος ο αυτοκράτορας, και πάλι ο Τιβέριος αυτοκράτορας 14-37, έχει των ιδίων αυτοκρατόρων αρκετές πρωτομές, η αίθουσα του στο μουσείο του Λούβρου. Πάλι πρωτομές αυτοκρατόρων και άλλη μία πρωτομή γυναίκας του Τιβερίου, του αυτοκράτορα, και εδώ είναι η Μεσαλίνα με ένα παιδί στο αριστερό της χέρι, η αυτοκράτηρα η Μεσαλίνα. Και πάλι αυτό το άγαλμα, το σπουδαίο γυμνό άγαλμα, όλα αυτά μιμούνται τον γλύπτη τον Πολύκλητο που ήταν από το Άργος, και οι όμορφες οροφές της αίθουσας αυτής με τα ρωμαϊκά, μέσα σε μετάλλια είναι σκηνές από την ελληνική μυθολογία, και όλα αυτά είναι φτιαγμένα κατά τον 17ο αιώνα, όταν το Λούβρο ήταν ανάκτορο των βασιλέων της Γαλλίας, η θεά Αθηνά σε θρόνο, όπως παρουσιάζονται μέσα στα μετάλλια και στις αίθουσες του Λούβρου, αίθουσες της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εποχής, μέσα στο ανάκτορο του Λούβρου, τα μετάλλια, και υπάρχουν και τα οικόσημα, καθώς το Λούβρο είναι το μεγαλύτερο κτίριο στο στο Παρίσι, πολύ μεγάλο κτίριο το Λούβρο στο Παρίσι, και υπάρχουν και τα οικόσημα των Γάλλων βασιλέων στα διάφορα κτίρια, καθώς δεν το έχει φτιάξει ένα όλο το Λούβρο, πρωτομές από τη ρωμαϊκή εποχή, και ένα σπασμένο άγαλμα ενός μικρού σατήρου, και εδώ είναι δέσποινες από τη Ρώμη και φαίνονται οι περίτεχνες κωμώσεις που κάνανε στα μαλλιά τους την ρωμαϊκή εποχή. Συνέχεια στην αίθουσα της ρωμαϊκής εποχής, ένα μικρό παιδί σάτυρος στην ίδια αίθουσα της ρωμαϊκής εποχής, και εδώ είναι έξεργες πλάκες, αρχιτεκτονικά μέλη από ναούς που έχουν μεταφερθεί στο Παρίσι του Λούβρου και είναι τελετές θυσιών. Και πάλι ωραιότατη πρωτομή του Αντίνοου, του ευνοουμένου του αυτοκράτορα του Αδριανού, ο οποίος ήταν 117-138 μετά Χριστό, ο αυτοκράτορας ο Αδριανός, και αυτός είναι ο Αντίνος, πρωτομή του Μάρκου του Αυριλίου, 161-180 μετά Χριστό, δεύτερος αιώνας, ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, η πρωτομή του ευνοούμενου του Αδριανού του Αντινόου, και εδώ είναι μια προσωποποίηση του ποταμού του Νείλου της Αιγύπτου, συνήθως αυτόν προσωποποιούσανε, αλλά φαίνεται και η Λίγαινα στο κάτω μέρος, στο δεξί χέρι του Θεού, που θυλάζει τον Ρώμο και τον Ρωμήλο, πιθανόν να είναι και ο Τίβερης, προσωποποίηση του Τίβερη της Ρώμης ως θεός της θάλασσας, ως Ποσειδώνας, ως Νηρέας, καθώς έχει στο αριστερό του χέρι έχει και το κουπί. Μεγάλη προσωποποίηση του Τίβερη, προσωποποίηση θα λέγαμε των νερών και του υδάτινου στοιχείου, η Λίκαινα με τον Ρώμο και τον Ρωμήλο, οι ιδρυτές της Ρώμης, και είναι η προσωποποίηση των νερών και του ποταμού του Τίβερη, και στο δεξί χέρι έχει
το μεγάλο, μεγάλο κέρας της αμάρτιας, το οποίο φέρνει την εφορία των καρπών και των καρπών της γης, προσωποποίηση των νερών του Τίβερη, του Νείλου και όλων των υγρών στοιχείων, μεγάλο έργο, κολοσιαίο έργο, το οποίο είναι στο μουσείο του Λούβρου, ήταν δυστυχώς σε παράθυρο και το φως δεν άφηνε να γίνει, να το πάρω πάρα πολύ ωραία. Και εδώ είναι πάλι έξεργη πλάκα θυσίας, το ζώο είναι κάτω, ο Ταύρος, τον οποίο θα τον θυσιάσουν. Στην αίθουσα αυτή, η σφαγή των ζώων και οι ιερείς θα θυσιάσουν τα ζώα, όπως κάνανε κατά τα πατοπαράδοτα τις συστερετές οι αρχαίοι. Δύο αγάλματα χάλκινα του Ηρακλή και άλλο ένα ενός νέου, είναι πρώτος αιώνας μετά Χριστό, και ολόκληρη αίθουσα με την προσωποποίηση των νερών του Τίβερη και του Νείλου. Πρωτομές Ρωμαίων αυτοκρατόρων και πάλι ένα έξεργο γλυπτό, και όπως φαίνεται η αίθουσα της ρωμαϊκής περίοδου. Και πάλι το μεγάλο άγαλμα προσωποποίησης του Νείλου και του Τίβερη, καθώς υπάρχει και η Λίκαινα με τον Ρώμο και τον Ρωμήλο που θυλάζονται από το ζώτη Λίκαινα. Χάλκινη πρωτομή από την Ποπηία, 1ος αιώνας π.Χ. Και εδώ είναι ο αυτοκράτορας ο Νέρονας. Χάλκινη πρωτομή από άγαλμα 57-68 μετά Χριστό, ο Νέρονας, Ρωμαίος αυτοκράτορας, 1ος αιώνας. Και πάλι ένα πύλινο άγαλμα του 1ου αιώνα π.Χ. υπάρχει στην αίθουσα. Και Οκταβιανός Αύγουστος ως μικρό παιδί, 1ος αιώνας μετά Χριστό, μικρό άγαλμα, το χέρι φαίνεται ότι είναι συμπληρωμένο κατά την αναγέννηση, Οκταβιανός Αύγουστος, και πάλι το χάλκινο άγαλμα ενός μικρού αθλητή, ένα ψηφιδωτό που είναι η κρίση του Πάριδος, κάθονται η Αφροδίτη, η Ήρα και η Αθηνά, και ο Πάρης θα δώσει το μήλο στην Αφροδίτη, ψηφιδωτό δαπέδου, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Λούβρο και πιθανόν είναι από κάποια πόλη της Μικράς Ασίας στην Τουρκία. Αυτό το μικρό παιδί, ο Σάτυρος ή ο Βάκχος, στην αίθουσα, και αυτό το έξεργο γλυπτό με συνοδεία μουσικής για να γίνει η θυσία του Ταύρου. Ο Ταύρος είναι τα κέρατά του, συνήθως τα επιχρυσώνανε, και πάλι οι κεφαλές των αυτοκρατόρων. Και εδώ είναι μια σπουδαία πρωτομή του Ηρώδη του Αττικού, 101-177 έζησε ο Ηρώδης ο Αττικός, και πιθανόν η πρωτομή αυτή είναι φτιαγμένη μετά το 140 έως το 170, σπουδαία πρωτομή. Υπάρχει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και στο Μουσείο στο Άστρο στην Εύα Κοινουρίας, καθώς εκεί υπάρχει βίλα του Ηρώδη του Αττικού. Και πάλι δίπλα η πρωτομή του Μάρκου Αυριλίου, είναι 161-180 ο Μάρκος Αυρίλιος, και μπαίνουμε συνέχεια στην αίθουσα. Στην είσοδο της αίθουσας υπάρχει ένας μαρμάρινος μικρός άγγελος, ένα πνεύμα της ειρήνης. Στη βάση έχει ελληνική επιγραφή αυτό το μικρό το άγαλμα. Και εδώ υπάρχει αμέσως μία μεγάλη σαρκοφάγος στα δεξιά, και αυτή η αίθουσα είναι χρυσοπίκυλτη, μια μεγάλη σαρκοφάγος, ένα άγαλμα μίας Ρωμαίας δέσποινας στο σημείο δεξιά, η οποία έχει στο χέρι της, έχει πιτάκιο στο χέρι, τάση στο χέρι βαστάει, και σκύπτρο στο αριστερό και τάση στο δεξιχέρι για θυσία, πιθανόν είναι και η αίρια. Και αυτή είναι μια μεγάλη σαρκοφάγος,
και πιθανόν είναι αμαζονομαχία ή κάποια θυσία, αλλά πιθανόν είναι αμαζονομαχία, καθώς φαίνεται η βασίλισσα των Αμαζόνων επάνω στο άρμα και έχει και έναν πέλεκι στο χέρι, καθώς ο Αχιλλέας θα θανατώσει την Αμαζόνα. Ολόκληρη φαίνεται εδώ η σαρκοφάγος, οι πλευρές έχουν άλλο θέμα και πίσω έχει γυρλάντες. Μεγάλη σαρκοφάγος με σκηνές αμαζονομαχίας και στο καπάκι της σαρκοφάγους είναι το ζεύγος το οποίο μετά το θάνατο θα τοποθετεί το μέσα στην σαρκοφάγο. Ολόκληρη σαρκοφάγος φαίνεται, είναι ρωμαϊκής εποχής, 2ος και 3ος αιώνας μετά Χριστό, και εδώ υπάρχει μία σειρά με πρωτομές αυτοκρατόρων και αριστερά είναι οι τοπογραφίες της οροφής επάνω με θέματα στα μετάλλια της ελληνικής μυθολογίας, γυψοτεχνίες επιχρυσωμένες, ερωτοειδείς, η αίθουσα της ρωμαϊκής εκθέσεως και αυτοί οι τέσσερι πεσί έχουν έρθει από την Θεσσαλονίκη πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και είναι στο Λούβρο και τις λέγανε στη Θεσσαλονίκη στοά των μαγεμένων. Είναι ρωμαϊκής εποχής και έχει μούσες, τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο και άλλους θεούς. Είναι 2ος αιώνας, ο Γανιμίδης είναι με τον Δία, εδώ φαίνεται, ο Γανιμίδης και ο Δίας. Και είναι 2ος αιώνας μετά Χριστό, ρωμαϊκή εποχή και οι τέσσερι πεσί ήταν στη Θεσσαλονίκη και τώρα είναι στο Μουσείο του Λούβρου και στη Θεσσαλονίκη έχουν πάει αντίγραφα της σειράς των μαγεμένων, εδώ φαίνεται ο Απόλλωνας και από ό,τι φαίνεται έχουν καθαριστεί και η όμορφη οροφή επάνω και είναι οι 12 θεοί στον Όλυμπο σε αυτό το πολύ ωραίο και μεγάλο μετάλλιο το οποίο υπάρχει στο κέντρο της αίθουσας με τις μαγεμένες από την Θεσσαλονίκη. Ωραιότατος αμφορέας, ελληνικός αμφορέας, χάλκινο άγαλμα μικρού παιδιού και εδώ είναι αθλητές σε ένα έλασμα 2ος αιώνας μετά Χριστό, όλα είναι της αυτής περίοδου 1ος και 2ος αιώνας μετά Χριστό στις προθήκες αυτές. Οι οροφές πάνω στο Μουσείο του Λούβρου και η ρωμαϊκή εποχή είναι αυτοκράτορας Αύγουστος 27 π.Χ. 14 μετά Χριστό, Τιβέριος αυτοκράτορας 14 μετά Χριστό έως 37, Καλιγούλας 37 έως 41, Κλάβδιος 41-57 μετά Χριστό και φαίνονται οι μαγεμένες από την Θεσσαλονίκη 2ος αιώνας μετά Χριστό, ο Νέρονας είναι 57 έως 68, ο αυτοκράτορας Γάλβας ο οποίος είναι 68-69 και ο Όθων Βιτέλιος 69, το μικρό άγαλμα το οποίο υπάρχει στην είσοδο, τα ελληνικά γράμματα στη βάση του αγάλματος, καθώς οι γλύπτες και την ρωμαϊκή εποχή ήσανται Έλληνες. Βέβαια υπήρχαν αρχιτέκτονες, προτομή του Κλαβδίου του Αυγούστου αυτοκράτορα, σπασμένη μύτη. Και εδώ είναι στην αίθουσα αυτή κομμάτια από σαρκοφάγους με μυθολογικά θέματα. Είναι νύμφες, μενάδες και σάτυροι, διονυσιακό το θέμα και είναι κομμάτια από σαρκοφάγους που έχουν σπάσει επάνω το καπάκι. Όμορφη πλευρά σαρκοφάγου και υπάρχουν και πρωτομές και αγάλματα στην ίδια αίθουσα της ρωμαϊκής περίοδου.
πάλι η ίδια αίθουσα με τα άλογα, πολύ καλή δουλειά. Είναι τέλος Δευτέρου αιώνος μετά Χριστό, γύρω στο 180, εποχή του Μάρκου του Αυριλίου, του Αυτοκράτορα. Είναι διονυσιακό το θέμα και εδώ φαίνεται η μορφή δεν είχε τελειοποιηθεί, φαίνεται. Και εδώ άλλη μια μορφή, ξαπλωμένη με νάδα, δεν έχει τελειοποιηθεί από τους γλύπτες. Χρειάζονταν περίπου έναν χρόνο, 10 γλύπτες, για να φτιάξουν αυτές τις πολύπτυχες και πολυπρόσωπες, πολύπτυχες από τις όλες τις πλευρές σαρκοφάγους στα ρωμαϊκά χρόνια, καθώς υπήρχαν και ρωμαϊκά εργαστήρια. Η Φλόρα, η προσωποποίηση της Ρώμης με την αυθονία στο χέρι, και αγάλματα που υπάρχουν στην αίθουσα της ρωμαϊκής εποχής, μονομάχη, ψηφιδωτό στην αίθουσα, και πάλι άλλη πλάκα από σαρκοφάγους, και εδώ φαίνεται ολόκληρη σαρκοφάγος, το επάνω μέρος μεταξύ μάχης Γαλατών και Ρωμαίων φαίνεται, και μια πλάκα πάλι, η οποία είναι και μυθολογικό του θέμα, καθώς είναι προσωποποιήσεις των αρετών, οι ξαπλωμένες γυναίκες, ο έρωτας, και στο κέντρο μέσα σε χιβάδα είναι ο παραγγελιοδότης της σαρκοφάγου, καθώς φαίνονται οι γυναίκες οι οποίες αγκαλιάζουν τους μόσχους που θα θυσιαστούν. Και πάλι μεγάλη σαρκοφάγος, αυτή είναι ολόκληρη στην αίθουσα, και άλλη πλευρά πάλι σαρκοφάγου. Αυτός ο τύπος των σαρκοφάγων είναι και σχεδόν μετά τον 3ο αιώνα, μετά το 250, στα χρόνια του Δεκίου και Διοκλητιανού. Πάντως είναι έξοχη δουλειά, μεγάλος ο σχεδιασμός, τα άλογα, και στο κέντρο βαστάνε τον παραγγελιοδότη. Ένα άγαλμα ενός Ρωμαίου, Ρωμαίοι αυτοκράτορες της ύστερης ρωμαϊκής εποχής, πριν ο Κωνσταντίνος πάρει στα χέρια του τα ενία της αυτοκρατορίας, και εδώ φαίνεται αυτό το άγαλμα ενός στρατηγού. Πιθανόν είναι από άγαλμα Μπάχου Διονύσου, και έχουν προσθέσει το κεφάλι και το χέρι. Το κεφάλι και το χέρι να είναι πρόσθετα, καθώς το συνηθίζανε στην ρωμαϊκή εποχή. Πάλι Ρωμαίος αυτοκράτορας. Είναι Γάλβας 69, Βεσπασιανός 69-79, Τίτος 79-81 αυτοκράτορας της Ρώμης, Δομητιανός 81-96, Νέρβας 96-98, Τραϊανός αυτοκράτορας 98-117, Αδριανός 117-138, Αντωνίνος ο οποίος ο Ευσεβής 138-161, και Μάρκος Αυρίλιος ο αυτοκράτορας 161-180. Μετά ακολουθεί ο Κόμμωδος 180-192, ωραιότατο ψηφιδωτό δάπεδο. Πέρτιναξ Δίδιος Ιουλιανός, Σεπτίμιος Σεβίρος 193-211, και αυτές είναι οι χρυσοπίκυλτες αίθουσες στο Μουσείο του Λούβρου, μέδουσες ως αποτρόπια φυλακτά, τα συνηθίζανε και οι αρχαίοι, και τα όμορφα μετάλλια στο κέντρο της διακόσμησης με τις επιχρυσωμένες κυψοτεχνίες που τα φτιάχνανε τον 17ο και 18ο αιώνα, και φαίνεται ολόκληρη η αίθουσα. Και ακολουθούν Σεπτίμιο Σεβίρος 193-211, Μακρίνος 217-218, Λαγάβαλος 218-222, τρίτος αιώνας, Σεβίρος Αλέξανδρος 222-235.
τοικογραφίες πρώτου αιώνα π.Χ. από την Ποπηία και από το Ερκουλάνο, όπως φαίνεται, και αυτή η έξεργη πλάκα, η οποία είναι θυσία ενός βοσδιού και τα πρόβατα που θα γίνει θυσία κατά τα πατροπαράδοτα των ρωμαϊκών τελετών. Ακολουθούν οι σαρπικτές, τα παιδιά, ο ιερέας που θα δώσει το εύνασμα της τελετής, και πάνω είναι οι τοικογραφίες Οκταβιανός Αύγουστος, η κεφαλή του Αυγούστου. Και πάλι άλλοι αυτοκράτορες από την ίδια αίθουσα και σειρά. Ο αυτοκράτορας ο Νέρονας. Λούβρο, ολόκληρη η αίθουσα των σκλάβων με τα ρωμαϊκά αντίγραφα, την όμορφη αίθουσα, και λένε τα βιβλία ότι όταν το ανάκτορο του Λούβρου ήταν σε λειτουργία ως ανάκτορο, ήταν η στάβλη. Δύο όμορφοι πολεμιστές στην αίθουσα αυτή, πάλι ο πολεμιστής στην αίθουσα, ήρωας γυμνός φαίνεται και μοιάζει και αρκετά με τον Αχιλλέα. Όλα αυτά είναι αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής και, όπως είπα, είναι φτιαγμένα όλα από Έλληνες γλύπτες, καθώς δεν υπάρχουν Λατίνοι γλύπτες. Πάλι το όμορφο έξεργο έργο με τον Ηρακλή μου άρεσε αρκετά, είναι αρκετά καλό. Και εδώ είναι ο δεύτερος σκλάβος, διχρωμία μαρμάρων, που υπάρχουν στην αίθουσα αυτή. Στις γωνίες της αίθουσας είναι η αετή, εμβλήματα των Βουρβώνων, και εδώ είναι σε άλλες αίθουσες του Λούβρου επιτύμπιες επιγραφές με ονόματα. Αυτά βέβαια είναι 3ος αιώνας μετά Χριστό. Σαρκοφάγοι, μετά Χριστό είναι αυτοί οι σαρκοφάγοι που υπάρχουν στην αίθουσα αυτή, δεν έχουν παραστάσεις. Και πιθανό να είναι και εβραϊκής, από Εβραίους της Διασποράς στην Αίγυπτο. Εδώ ένα μικρό χάλκινο άγαλμα της Εφεσίας Αρτέμιδος με τους Λέοντες. Προθήκες με αγάλματα της Εφεσίας Αρτέμιδος. Και εδώ μέσα σε αυτήν την αίθουσα υπάρχει και ο Μήθρας. Ο Μήθρας, μια θεότητα της Περσίας που υιοθετήθηκε στα ρωμαϊκά χρόνια, και είναι η θυσία του Μήθρα, ο οποίος θα θυσιάζει το Μοσχάρι. Ωραιότατο σύμπλεγμα, ωραιότατο μάρμαρο, καλή δουλειά, ο Μήθρας που θυσιάζει το Μοσχάρι, καθώς ο ρωμαϊκός στρατός επίστευε στον θεό το Μήθρα, ο οποίος στα ρωμαϊκά χρόνια εξελινίστηκε. Συνοδεία του Μήθρα αυτά τα γάλματα με διάφορα σύμβολα που υπάρχουν. Και πάλι ο Μήθρας, νομίζω στο Λούβρο δεν έχει άλλο άγαλμα του Μήθρας, πάντως στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα. Και εδώ πάλι αυτό θυμίζει τον θεόν τον Άνουβη με λεοντάρι κατά τα χρόνια των Πτολεμαίων, ελληνιστική εποχή της Αιγύπτου. Και εδώ ένα πόδιο τραπεζιού είναι με νύμφες και έχει και ελληνικά γράμματα που χορεύουν, κατά βάση είναι πόδιο τραπεζιού, πολύ καλή δουλειά, και πάνω συνήθως έμπαινε το τραπέζι. Και πάλι αυτό το έξοχο άγαλμα της Εφεσίας Αρτέμιδος, μικρός χαλκός, και τα χρόνια έχουν περάσει και τώρα είμαστε γύρω στον 4ο αιώνα, 5ο αιώνα μετά Χριστό, η τέχνη έχει πέσει και φαίνεται αυτός ο καθιστός φιλόσοφος. Η τέχνη έχει χάσει την λεπτότητά της το 5ο αιώνα μετά Χριστό, 450, νεκρική μάσκα χρυσή που υπάρχει.